Ο Ντούσαν Τζόρτζεβιτς, 11 στις 11. Ναι, ο χειρότερος παίκτης. Είπε ο Γιάννης Ράνιος ότι 12 στις 12, 198, και ο Αθηναίου παίρνει εντολή για το τελευταίο σουτ. Να δούμε, ο Πέιν του γίνεται άμυνα, το κάνει τελικά ο Γιάνκοβιτς μέσα! Ασύλληπτο! Ασύλληπτο σουτ! Θα κάνει και τον γύρο του Θριάμβου. 101-100 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον γεμίζει τις καρδιές και τις εικόνες και ζεσταίνει τις ψυχές. Αυτή η εξέλιξη με την τρίποντη βόμβα του Βλάντο Γιάνκοβιτς, MVP αναμφίβολα, και για τη συνεισφορά του σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και για αυτό ακριβώς που έκανε ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα από το σπίτι του να σηκωθεί και να ευστοχήσει. Δεν βρήκε ούτε στεφάνι, ούτε διχτάκι, δείτε το! Εκπληκτικό! Θα πάρει την μπάλα από τον Πέιν χωρίς να βλέπει, με το ένστικτο, και θα βάλει ένα καλάθι μαχαιριά, και αυτός είναι ο πανηγυρισμός του. Εκπληκτικό! Είναι από τις ομορφιές που μας προσφέρει το μπάσκετ μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Ντάριο Τζέρτζια έχει μείνει στήλη άλατος, σαν τη γυναίκα του Λότ, χωρίς να καταλάβει τι τον χτύπησε. Έχουν φύγει όλοι δημιουργικά από την ομάδα. Έχουν φύγει πραγματικά όλοι. Δεν ξέρω αν το ότι χάνει μπορεί να μεταφράζεται και σε προσωπικό κόστος. Είναι μια νίκη πρεστής, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε σήμερα και ευχαρίστησε τον κόσμο του. Πάντα είναι σημαντικό μια ευρωπαϊκή νίκη για την κάθε ελληνική ομάδα. Και παρότι δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, είναι μια μεγάλη ψυχολογική ντόπα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος του ελληνικού. Πριν το αντίο, να σας πω ότι έβαλε 26 ο Μίλμπουρν, έβαλε 9 ο Πέιν, ανεβασμένος και αυτό σε σχέση με το μέλλον του στον Πανιόνιο. Ο Ντρακίσεβιτς 7 πόντους, 11 έβαλε ο Μπατίς, και επίσης έβαλαν 16 ο Μπούκερ και 14 ο Παπάς, ενώ ο Γιάνκοβιτς 8, αλλά το τελευταίο. Το τρένο του Πανιωνίου δεν σταμάτησε ούτε στην Θεσσαλονίκη. Οι Κιανέρυθροι επικράτησαν εύκολα το Άρης και με 40-12 και ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Χάμπτον επίσης με 21 τον ηττημένο. Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο να βγαίνει νικητής. Προηγήθηκε 31-14. Στη συνέχεια όμως Παπανικολόπουλος και Γιακόπουλος τράβηξαν. Σήμερα είχαμε και την εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού, ενώ τώρα έχουμε το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάνκοβιτς. Πήρε το διάδρομο και κάρφωσε με το δεξί.
Γαλατής. Γιάνκοβιτς πάει μέχρι μέσα. 17. Από εκεί πέρα στο ψεύτο είναι γιατί στην δευτερή ολικαδόση είναι στέρονης και πλούτος. Βέβαια, αν συνεχίζει αυτό το πιταχάρι, θα έχει πρόβλημα.